Η ΑΕΚ χθες ήταν αρχοντική στο Βόλο. Ήταν πολύ αρχοντική. Είχε λιγότερο κόσμο. Είχε λιγότερο κόσμο γιατί ήταν γκαντέμο. Ήταν γκαντέμο η ΑΕΚ γιατί ο Παναθηναϊκός πήγε που έγινε τρίμερο. Αυτός απ' έξω είχε πάει τετραήμερο. Οι Παναθηναϊκοί είχαν πάει τετραήμερο. Ναι, ναι. Η ΑΕΚ ο κόσμος της αναλογικά Παναθηναϊκή συμπάθαμε σκηνοθέτη και συμπανηγυρίζεις φαφαλιά, θέλω να πω την αλήθεια. Αναλογικά η ΑΕΚ έχει πάει περισσότερο κόσμο από ότι ο Παναθηναϊκός. Ναι, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Η ΑΕΚ έχει πάει μέσα στις γιορτές, μεσοβδόμαδα και έχει κουβαλήσει 8.500 κόσμο στο Βόλο. Τέλος πάντων, δεν έχει να κάνει αυτό. Είναι και βλακώδες που το συζητάω και άξι, δεν υπάρχει και σύγκριση. Ναι. Απλά το λέω γιατί κάποιοι φίλοι της ΑΕΚ μου στείλαν εμένα και μου είπαν: Παντελή, πες γιατί δεν είχαμε τόσο κόσμο όσο ο Παναθηναϊκός. Όχι, φίλε μου, δεν είναι έτσι. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού πήγανε τετραήμερο εκεί. Οικογένειες, παιδιά πήγανε, κάνανε αυτό απ' έξω, τον μαζεύανε την παραλία. Ντύρλα, δεν είναι έτσι. Και κάτι ακόμα. Και κάτι ακόμα. Ναι. Η ΑΕΚ πήγε στο μείον 6, δεν πήγε στο συν 8. Εντάξει, ναι. Το οποίο και αυτό είναι ένα κίνητρο. Σκέψου να ήταν η ΑΕΚ συν 8 μπροστά. Ίδιο momentum ενθουσιασμού. Και η ΑΕΚ ενθουσιασμού και ο Παναθηναϊκός τότε. Αυτό είναι το κατόρθωμα της ΑΕΚ. Ότι ενώ ήταν 6 βαθμούς πριν από την κορυφή και 8 πριν, ναι, πίστευε ότι αυτό το πράγμα ανατρέπεται. Και το πίστευε στην πραγματικότητα. Ναι. Δεν είναι, δηλαδή δεν το έλεγε για να το πει. Το έδειχνε με την εικόνα της. Λοιπόν, και αυτό έκανε και χθες. Και αν βάλεις κάτω και πόσοι λείπανε χθες, εντάξει. Ναι, 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 ναι. Γι' αυτό λέω ότι ήταν αρχοντική. Βρίσκει λύση συνέχεια. Υπάρχει ένας Λιβάη Γκαρσία ο οποίος οργιάζει. Τελεία. Ό,τι παραπάνω πω είναι σαν να το μειώνω το παιδί. Οργιάζει. Ο Πινέδα κάνει αυτό που σου είπα και του βγαίνουν. Παίρνει μέτρα γιατί γουστάρει να την κουβαλάει την μπάλα. Παίρνει, σουτάρει από εδώ. Είναι αρχοντικό. Τον Πινέδα πρέπει αντίπαλοι. Τώρα να κοουτσάρω λίγο και τις άλλες ομάδες. Ακούστε να δείτε, για να τον σταματήσετε τον Πινέδα, πρέπει να τον δείρετε. Εκτός αν έχετε παίκτες να τρέχουν πιο γρήγορα από αυτόν. Δύο δρόμοι υπάρχουν. Άλλος δεν υπάρχει. Αλλιώς δεν σταματιέται. Είναι σε. Εγώ μέσα σε αυτό θα. Πολύ σωστά το είπες για τον Πινέδα και για τον. Καλά, και ο Ραούχο ήταν καταπληκτικό. Ναι. Αλλά αυτό το καινούριο στοιχείο που μας συντριγκάρει και λίγο από εδώ και πέρα είναι ο Φαν Βέρτ. Γιατί εντάξει, ναι, ξέραμε ότι είναι καλό σκόρερ. Ναι. Δεν βγήκε τυχαία από το σκόρερ. Αλλά ναι, το πώς ήρθε. Κέρδισε το παιχνίδι με τη Λαμία, γιατί αυτό το κέρδισε. Ναι. Έκανε τον Αλμίδα να το βάλει στην 11η. Πέταξε τον Αλμίδα, τον Γκαρσία δεξιά, ο Αλμίδα. Ο Γκαρσία κάνει τα καλύτερα παιχνίδια τόσο εξτρέμα από αυτά, ναι, που έχουμε δει στην καριέρα του τώρα στην ΑΕΚ. Πες μου τώρα πώς τον βγάζεις έξω. Ναι. Και πρόσεξε, έρχονται από πίσω 6 παίκτες. Δηλαδή, Τσούμπερ, Άμπραμπατ, Φερνάντες, Μάνταλος, που θα είναι διαθέσιμοι για το παιχνίδι με τον Μπας. Κάποια στιγμή θα μπει το Γενάρη και ο Κατσίνοβιτς και κάποια στιγμή αργότερα θα μπει και ο Ηλίασον. Ναι. Δηλαδή, βάζει μια νέα συζήτηση ο Φαν Βέρτ αυτή τη στιγμή εσωτερικά στην ΑΕΚ. Τον κρατάμε στην 11η τώρα και αφήνουμε τον Γκαρσία δεξιά. Γιατί ναι, και τον γκολ που βάζει, ναι, είναι. Ναι, κολάρα, Βαγγέλη, ναι. Και τα Γιάννενα πρέπει να τα αντιμετωπίσεις με center for περιοχής. Εγώ έτσι πιστεύω. Με ένα παίκτη εκεί μέσα. Και επειδή δεν πρέπει να βάζω υπότιτλους στην εκπομπή, στείλανε κανένα δύο αγκτζίδες που δεν καταλαβαίνουν, δεν φταίω εγώ. Επειδή είπα γιορτές, υπέρ σας το είπα. Ότι είναι γιορτές, εορταστικό κλίμα, ανοιχτά τα μαγαζιά. Ναι. Δεν μπορεί, τέλος πάντων, Βαγγέλη, άστο. Ότι και ο κόσμος έχει άλλες ασχολίες. Ναι, εννοείται. Είναι γιορτές. Έχει παιδιά, έχει αυτά, έχει υποχρεώσεις. Τέλος πάντων, το εξηγήσαμε και αυτό. Να κάνει μετάφραση κάποιος. Λοιπόν, να σου πω. Ναι. Κάποιοι άλλοι όμως, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι στέλνουν σοβαρά μηνύματα και δεν θέλω να τους αφήσω έτσι. Παναθηναϊκοί, παιδιά, αυτά που έχετε στείλει τα είπε ο Κώστας. Ο Γκατσίνοβιτς προλαβαίνει τον Παναθηναϊκό. Όχι. Όχι, βέβαια. Ψήνει νέο συμβόλαιο ο Μελισανίδης για τον Αλμέιδα. Είχε κάνει μια κουβέντα κάποια στιγμή ο Αλμέιδα με εμάς τους δημοσιογράφους και είχε πει, ναι, ότι έχω 2 χρόνια. Ναι. Θα το ήθελε. Το καλοκαίρι εγώ το βλέπω, ναι, να υπάρχει επέκταση. Όχι, ναι, τώρα. Δεν είναι η ώρα για να γίνει κάτι τέτοιο, εγώ θεωρώ. Mm-hmm. Δεν υπάρχει λόγος. Η ομάδα δουλεύει, ο προπονητής έχει ασφάλεια μπροστά του. Ο ίδιος εκδηλώνει συνεχώς την επιθυμία του να μείνει για πολλά χρόνια. Άρα, γιατί να την ανοίξει από τώρα, όταν ξέρεις ότι δεν πρόκειται να φύγει το καλοκαίρι. Αυτός χτίζει ήδη για του χρόνου. Γιατί και οι μεταγραφές που θα γίνουν, θα το δείτε στην πορεία αυτό, θα είναι μεταγραφές Αλμέιδα οι περισσότερες. Φτιάχνει δηλαδή την ομάδα και για την επόμενη χρονιά και για την Ευρώπη της επόμενης χρονιάς. Θα γίνει κουβέντα κάποια στιγμή, μπορεί να γίνει το καλοκαίρι, μπορεί ίσως λίγο πριν το καλοκαίρι, αλλά εγώ θεωρώ ότι σε νέο συμβόλαιο θα πάμε το καλοκαίρι. Okay. Και το θεωρώ πολύ, πολύ πιθανό να γίνει. Ναι. Ωραία. Πες κάτι για τον Μουκουντή. Ρωτάνε εδώ τι έκανε, χτύπησε, τι γίνεται. Βγήκε με ένα πρόβλημα στον αστράγαλο χθες, δεν φαίνονταν να είναι κάτι σοβαρό. Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση αυτή τη στιγμή, έτσι, από το ιατρικό επιτελείο. Εντάξει, επιστρέφει ο Βίντα. Αλλά αφού πες Μουκουντή, εγώ θα πω Μήτογλου.
Όχι, εγώ το λέω μετά ο κόσμος. Ναι, 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 καλά κάνεις. Ναι. Θα το δούμε, θα το δούμε για τα Γιάννη. Δεν ξέρω τώρα το πρόβλημα στον Αστράγαλο. Πάντως ναι. Δεν είχε φοβερό πρίξιμο χθες το βράδυ. Ένα μικρό διάστημα. Ίσως παίξουμε με το χρόνο για να είναι έτοιμος με τον Μπάς. Με ναι. τον Παναθηναϊκό θα είναι σίγουρα. Ναι. Ίσως ξαναλέω. Ίσως. Εντάξει, και να δεις τώρα εκεί πίσω η ΑΚ θα έχει τα ζητήματά της μέχρι να. Μέχρι να επανέλθει. Πώς είναι ο Βίντα. Μια χαρά είναι. Προπονείται κανονικά. Προπονείται. Γύρισε, προπονείται. Ήταν να μπει στην αποστολή. Αλλά ο προπονητής έκρινε ότι δεν έχει λόγο να κάνει και άλλο ταξίδι. Έμεινε πίσω να δουλέψει. Τους είπε τίποτα. Να καλύψει έδαφος. Τους είπε τίποτα για την εθνική. Γιατί με έχει φάει. Θα μου πεις με τι ασχολείσαι. Με αυτά ασχολούμαι εγώ. Έχω φαγωθεί. Ρώταρε κανέναν εκεί αν έχει. Γιατί δεν έπαιξε. Τι, δεν τον έβαλε εκεί στο τέλος να παίξει λίγο το παιδί. Θα μάθω. Μάθε, ρε Βαγγέλη, λίγο. Αυτά είναι. Έτσι μπορεί ωραία. Να προσπαθήσω και από τον ίδιο να μάθω. Εντάξει, ναι. Να έχουμε μια απάντηση να την έχουμε από τον ίδιο. Ναι. Όχι... Ωραία, λοιπόν, ήταν αρχοντική χθεσιά. Εκ μαγκιά της πήγε στους 4. Πάμε. 2022. Νομίζω ότι είναι η χρονιά που θα θυμάται κάθε έξης. Ναι. Έτσι. Εκτός Ευρώπης. Είναι μία από τις μεγαλύτερες όμως χρονιές στην ιστορία του σωματείου. Μπορεί να είναι και η μεγαλύτερη. Το λέω λόγω του γηπέδου. Εννοείται. Γι' αυτό. Εννοείται. Άμα με ρωτήσει ποια είναι η στιγμή της χρονιάς, θα ήταν η μέρα που καλά η στιγμή, ναι. στο γήπεδο. Θα σε ρώταγα ποια είναι η καλύτερη στιγμή. Είναι αυτό, εντάξει, αυτή, το καταλαβαίνω. Δεν μπορεί να υπάρχει κάποια άλλη. Ναι. Η χειρότερη ποια είναι, Ευαγγελή. Η χειρότερη. Είναι το τέλος στο Βικελίδης. Κοίτα, που... το σκεφτόμουν πριν γιατί θα με ρωτούσε και θα σου πω το εξής. Ναι, εκείνη τη στιγμή πόνεσαι. Αλλά. Μη μου πεις όχι, δεν το δέχομαι αυτό, θα τσακωθούμε. Μη μου πεις ότι ναι, αλλά εκτός Ευρώπης. Το μετά. Όχι το εκτός Ευρώπης. Εγώ θέλω οι ομάδες να είναι μεγάλες, να πηγαίνουν παντού, να παίζουν παντού. Έγκλημα και εγώ ήθελα να είναι στην Ευρώπη. Ναι, τώρα τι. Υπό οποιασδήποτε συνθήκες. Θα σου πω όμως το εξής. Ναι. Αυτό το πράγμα γύρισε να διακόπτει επιτέλους. Ναι. Να πάρουν πραγματικά τα χαμπάρια του στην ΑΕΚ και να κάνουν πιο σοβαρή δουλειά από αυτή που γινόταν. Ναι. Θα μου πεις χρειαζόταν αυτό. Όχι, δεν έπρεπε να χρειάζεται αυτό, αλλά ήταν και αυτό ένα σημείο κλειδί. Να βρεθεί ο σωστός άνθρωπος που βρέθηκε και ήταν ο Αλμίδα, να βρεθούν άνθρωποι γύρω του με τους οποίους θα δέσει και έχουν βρεθεί, ειδικά ο Κουχάρης και ο Άλβες, για αυτούς μιλάει ο Αλμίδα όλη την ώρα. Είναι ιδανικοί συνεργάτες. Νομίζω ότι ήταν πολύ κακό σημείο, αλλά ήταν και κομβικό για να αλλάξουν τα πράγματα προς το καλύτερο. Ναι. Όπως και το 2013, ήταν τραγικό που η ΑΕΚ έπεσε στη Γάμα Εθνική. Ναι. Αλλά αν δεν έπεσε τότε, σήμερα δεν θα ζούσαμε αυτό που ζούμε. Ωραία, για σένα η χειρότερη λοιπόν ποια είναι. Η χειρότερη είναι επειδή ήμουν μπροστά στη τηλεόραση και μόλις το είδα αυτό, είπα, έσπασε ο τραυματισμός του Ηλίασον. Οκ. Okay. Δηλαδή με σόκαρε, πώς να σου το πω. Ναι, και νόμιζα ότι ήταν και πολύ χειρότερα. Αυτό μου έρχεται τώρα. Σαν... Ναι. Σε άφησα για το που λένε σου, σε διέκοψα το Μήτογλου. Τι ήθελες να πεις. Όχι, ότι ανταποκρίνεται πάρα πολύ καλά. Και ότι θα το πάω και λίγο παρακάτω. Ότι, επειδή γίνεται πολλή συζήτηση για τον Στόπερ. Mm. Για το αν η ΑΕΚ θα πάρει Στόπερ το Γενάρη. Ναι. Δεν είναι μόνο η παρουσία του Μήτογλου που πείθει ότι μπορεί το παιδί να είναι ο τρίτος αυτή τη στιγμή για να βγει και η χρονιά. Είναι ότι υπάρχει και ο Τζαβέλας ως τέταρτος. Η ΑΕΚ θα πάρει στόπερ αν βρει ένα στόπερ το Γενάρη που πραγματικά θα είναι πεπισμένη ότι είναι αυτός που θέλει για να έρθει και να είναι και βασικός αν χρειαστεί. Δηλαδή να είναι επίπεδου Βίντα, επίπεδου Μουκουντή, τέτοιο επίπεδο. Αν δεν μπορέσει να το βρει το Γενάρη, δεν θα πάει να πάρει και καλά στόπερ για να έχει έναν ακόμα. Ο ένας ακόμα είναι ο Τζαβέλας. Αυτό ήθελα να πω. Μάλιστα. Και αυτό, σε αυτό ασφαλώς βοήθησε και η παρουσία του Μήτογλου. Mm-hmm. Ενίσχυσε αυτή τη λογική. Έτσι. Mm-hmm. Όπως επίσης, και αυτό θα το δούμε τις επόμενες μέρες, τα λέω τώρα όλα μαζεμένα γιατί δεν ξέρω και αν αύριο θα τα πούμε και ούτω καθεξής, αλλά επειδή αυτό είναι που. Αν υπάρχει θέμα, ναι. Που τρέχει, ναι. Θα δούμε για το Μοχαμάντι, γιατί υπάρχει μια εκτίμηση ότι μπορεί να μην χρειαστεί τελικά να μείνει πάρα πολύ εκτός. Αν καταφέρει να γυρίσει μες στο Γενάρη, έστω και προς το τέλος του Γενάρη, η ΑΕΚ δεν θα πάρει αριστερό μπακ. Μάλιστα. Το αφήνω εδώ αυτό και το ξαναβλέπουμε. Ωραία. Εγώ αυτό που έχω να πω λοιπόν για το 2022 για την ΑΕΚ είναι ότι πέρα από το γήπεδο είναι και η μεγαλύτερη, είναι μια χρονιά του Γλουμπούκι. Είναι η χρονιά που θες να φτιάξεις ένα καταπληκτικό φαγητό. Φτιάχνεις μια ιδέα. Πετάς την κατσαρόλα, έτσι τραβάς μια στην κατσαρόλα. Χτυπάει το κουδούνι. Και σου φέρνουν, χωρίς να έχεις παραγγείλει, σου φέρνουν ένα μπουφέ καταπληκτικό. Ναι. Κάπως έτσι, ε. Το άμα σας άνοιξα και την όρεξη. Τι να κάνουμε. Ναι, πολύ εμένα. Αυτό είναι ώρα. Και κοίταξε να δεις, είναι όλο το πακέτο. Είναι και το γήπεδο. Είναι ότι και βρέθηκε ο κατάλληλος άνθρωπος για να μπει πρώτος στο γήπεδο. Για μένα ο προπονητής είναι το α και το ω αυτή τη στιγμή στην ΑΕΚ. Δεν είναι μόνο η εικόνα που βλέπουμε. Ναι. Είναι και το πώς η ΑΕΚ λειτουργεί γύρω του. Ναι, τα υπόλοιπα. Πώς έχει εναρμονιστεί, πώς έχει δηλαδή ο ίδιος
μπει σε μια διαδικασία να αλλάξει τον τρόπο του κλαμπ με τη μέθοδό του, χωρίς πίεση, χωρίς να επιβάλλεται, αλλά με αυτά που δείχνει και με το πώς μιλάει και το πώς οργανώνει όλες τις καταστάσεις. Εγώ επιμένω πάντως ότι είναι και το γήπεδο όλο αυτό. Επιμένω αυτό που έχω, στο έχω πει και κατηδίαν, το έχω πει εδώ και στον κόσμο και οι περισσότεροι φίλοι της ΑΕΚ μου έχουν στείλει και συμφωνούν. Και το λέω με ωραίο τρόπο, δεν το λέω για να παρεξηγηθώ. Πιστεύω, ρε παιδί μου, ότι. Πώς να σου πω. Έγινε και ο Μελισσανίδης άλλος άνθρωπος. Ναι. Έφτιαξε το γήπεδο. Ελάτε εδώ να δείτε το γήπεδο. Ελάτε εδώ να περάσουμε καλά. Όλος ο οργανισμός. Και κάπου η ομάδα μπόρεσε να απομονωθεί. Μπόρεσε να απομονωθεί. Ναι. Δεν ξέρω τώρα. Δηλαδή, θα το πω, δεν ξέρω, ρε γάμο, το αν η ΑΕΚ του Αλμέιδα στο ΟΑΚΑ. Εκεί με κρύο, με 20.000 κόσμο, 15.000 εκεί και βάλε αυτό και δεν παίζει και ο Μάνταλος. Καταλαβες. Συμφωνώ. Θεωρώ ότι κανένας προπονητής πλέον σε αυτό το γήπεδο, όπως και να, ναι, όσο καλούς παίκτες και αν είχε, δεν θα μπορούσε να την πάει, ναι, την ιστορία καλά. Αλλά θα σου πω όμως και το ανάποδο, ναι, ότι αν ήταν ο Καρέρα π.χ., δεν θέλω να πω κάποιον άλλον, θα πω έναν που εντάξει, τα πήγε και κάπως καλούτσικα, ναι, σε τη μια σεζόν. Αν ήταν ο Καρέρα, δεν θα βλέπαμε την ΑΕΚ του Αλμέιδα στο νέο γήπεδο. Άρα. Είναι και αυτό, ότι βρέθηκε ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη στιγμή. Ναι, ναι, ναι. Στην πορεία το καταλάβαμε αυτό, αλλά το καταλάβαμε.